Σεισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας. Αποτελεί το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο με 4 άτομα να κατηγορούνται, να φυλακίζονται, μεταξύ των οποίων και η αντιπρόεδρος και Ελληνίδα πολιτικός Εύα Καϊλή, και τις αναταράξεις στην Ελλάδα να είναι πολλές αλλά να εξηγούνται διαφορετικά από κόμμα σε κόμμα. Όμως πραγματικά με ξεπερνάνε οι δηλώσεις που άκουσα από στελέχη αλλά και από τον ίδιο τον αρχηγό του Πασόκ Κινάλ. Και η πρώτη γύριση που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι μωραίνει κύριος όν βούλεται από λέσε, υπό την έννοια του ότι χρειάζεται απίστευτο θράσος αλλά και βλακεία το να προσπαθείς να μετατρέψεις ένα ηθικό, νομικό και τεράστιο πολιτικό πρόβλημα της δικής σου παράταξης σε πρόβλημα μιας άλλης παράταξης. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Ξέρετε, σκάνδαλα έχουμε ξαναδεί και θα ξαναδούμε. Δυστυχώς αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Ούτε σημαίνει ότι κάποιος που εκλέγεται αγιοποιείται ξαφνικά. Συνεπώς, όλοι θα πρέπει να είμαστε στη δικλίδα του νόμου και αυτό, ξέρετε, απαντάει και στο ερώτημα του κατά πόσον θα πρέπει όλοι να δύναται να παρακολουθούνται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και δικλείδες ασφαλείας ή αν θα πρέπει κάποιοι να εξαιρούνται. Νομίζω η υπόθεση της κυρίας Καϊλή απαντά στο ερώτημα. Κανένας δεν μπορεί να εξαιρείται. Η Εύα Καϊλή με τη στάση της και τη συμπεριφορά της παρασέρνει όλη το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Για μας τα ζητήματα της διαφθοράς τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε καταστηλητεύσει και δυστυχώς βλέπουμε ότι παρόλο που και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάσσον Αντιπολίτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης που ξαφνικά ανακάλυψαν ότι βλέπουν το δούριο ύπο στην κυρία Καϊλή δεν έχουν κάνει από την πλευρά τους ό,τι πρέπει για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Μπορεί να πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σημειώνουν όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σε ελληνικό πάντως έδαφος έχει ξεσπάσει σοβαρή πολιτική αναταραχή από το γεγονός. Η βελγική αστυνομία και οι βελγικές αρχές έδρασαν αστραπιαία και κατάφεραν να μην συγκαλύψουν αυτή την κατάσταση που επικρατούσε όσον αφορά την Ευρωβουλευτή του Πασόκ Κινάλ και την Ελληνίδα που είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Καϊλή. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων στο Κατάρ, όπου έχει αποδειχτεί ότι 6.500 εργάτες έχασαν τη ζωή τους τα προηγούμενα χρόνια για να χτιστούν αυτά τα στάδια που βλέπουμε που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ, δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Είναι πραγματικά θλιβερό. Είναι ένα πλήγμα για όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν έχει να κάνει, ξέρετε, ξεπερνάει τα κόμματα και τα χρώματα. Πλήττει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και αυτό δεν είναι καλό. Είναι εκτός από λυπηρό, είναι και επικίνδυνο. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματικά είχε σκοπό να διώξει, να πετάξει από τις λίστες και από το κόμμα του την κυρία Καϊλή, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν το γνωρίζαμε σίγουρα κανένας μας πριν από προχθές.